λέγει μια απορία. Τι είναι σοφροσύνη? Τι είναι σοφροσύνη? Μάλιστα. Βεβαίως είναι μια αρετή η σοφροσύνη. Όπως θα γνωρίζετε, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τέσσερις βασικές αρετές. Αρετές κεφαλάρια, από τις οποίες μπορούσαν να παράγονται άλλες επιμέρους αρετές. Αυτές οι αρετές, κατά την διαίρεση που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν η φρόνησης, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Αυτήν την διαίρεση των αρετών την πήραν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα οι νηπτικοί πατέρες πάρα πολύ κάνουν χρήση αυτής της διαιρέσεως των αρετών. Μέσα σε αυτές τις τέσσερις αρετές υπάγονται και η πίστη, υπάγεται και η πίστη, υπάγεται και η αγάπη, υπάγεται και η ελπίδα. Δεν φαίνονται, αλλά σας είπα, είναι παράγωγα αυτών των τεσσάρων αρετών. Η φρόνηση αναφέρεται εις τον νουν. Η σοφροσύνη αναφέρεται σε ό,τι αφορά στο συναίσθημα. Η ανδρεία αναφέρεται σε ό,τι αφορά στη βούληση. Και η δικαιοσύνη, όπως λέγουν οι πατέρες, παρότι έχει μία αυτοτέλεια η δικαιοσύνη, εν ευρία και στενή ενία στους πατέρες η δικαιοσύνη, στην Αγία Γραφή η δικαιοσύνη σημαίνει πρώτον αυτό που λέει η λέξη, δικαιοσύνη. Δεύτερον, η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει αρετή. Γενικά αγιώτης, αρετή. Λέμε οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όχι ότι ίσκυσαν την δικαιοσύνη με τη συνήθη έννοια, αλλά ήσαν άγιοι. Λέμε ο δίκαιος Αβραάμ και το καθεξής. Αλλά όμως λέγουν οι πατέρες ότι ανεξάρτητα το ότι είναι μια αρετή με τη στενή και ευρεία σημασία δικαιοσύνη, είναι η αρετή εκείνη, εδώ θέλω να προσέξετε λιγάκι, όπως λέγουν οι πατέρες, η αρετή εκείνη η οποία δημιουργεί ισορροπία μεταξύ των άλλων αρετών. Μάλιστα το λέγουν ως εξής, ότι βρίσκεται, διαχέεται μέσα στις άλλες αρετές. Τι θα πει αυτό? Όπως θα γνωρίζετε, ακόμη τα αντικείμενα παίρνουν ποικίλες ονομασίες ή αλλάζουν ποικίλη ορολογία μέσα στους αιώνες. Στην ίδια εποχή κάποτε διαφορετικό πρόσωπο, όπως είναι οι φιλόσοφοι, χρησιμοποιούν ορολογία κινήμεν, αλλά με διαφορετικά νοήματα. Ο καθένας διαφορετικά νοεί κάτι. Γι' αυτό μην παραξενευτείτε. Βέβαια εγώ θα πάω λίγο πιο κάτω να πω για τη σοφροσύνη και θα φύγω από αυτήν την τετραμερή διαίρεση των αρετών. Η δικαιοσύνη στο βάθος είναι η διάκριση. Και η διάκριση είναι εκείνη η οποία δημιουργεί ισορροπία, όπως σας είπα, μεταξύ των άλλων τριών αρετών. Για να το καταλάβετε και να δείτε πόσο σπουδαίο είναι, θεμελιωδώς σπουδαίο είναι, προσέξτε. Εάν έχω μία νόηση, αυτά δε τα τρία δημιουργούν ένα κλειστό κύκλωμα, οι τρεις αρετές, φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία, ένα κλειστό κύκλωμα που συνιστά το κλειστό κύκλωμα της ψυχής μου, διότι η ψυχή είναι μία, είναι απλή και είναι, θα λέγαμε, τρεις πλευρές της ψυχής. Αν λοιπόν είναι οι τρεις πλευρές, οι τρεις ιδιότητες της ψυχής, πώς θα φανταστούμε τώρα την ψυχή την μία και απλήν, παρά με ένα τρίγωνο με τις τρεις του πλευρές? Αν λοιπόν υποτεθεί ότι έχω πολλή νόηση, μεγάλη νόηση, μια οριμότητα νοήσεως, αλλά μια νηπιώδη ανδρεία, βούληση, ή ένα νηπιώδες συνέστημα, τότε θα παρουσιαστεί ένα τρίγωνο σκαλινών. Η μία πλευρά θα είναι πολύ μεγάλη
και οι άλλες δυο θα προσπαθούν να φτάσουν αυτή την πολύ μεγάλη πλευρά για να κλείσουν το τρίγωνο. Αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή στο συνέστημα ή στη βούληση, έτσι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι νοητικοί, είναι νοητικοί, δεν έχουν συνέστημα πλούσιο. Έχουν αυτή την ψυχρή λογική. Και όλα τα λογαριάζουν, όλα τα κάνουν λογική. Και λέει κανείς, έβρε άνθρωπε, λιγάκι συνέστημα, λιγάκι καρδιά δεν έχεις? Έχουμε και τους ανθρώπους που είναι μόνο καρδιά και κουκούτσι μυαλό. Μπορεί να τους δείτε με πάρα πολύ απλό χεριά να σας δώσουν το πορτοφόλι τους, να γίνουν θυσία και να πάρει σπίτι τους και να πούν, τώρα με τι θα ψωνίσουν να φάω ψωμί? Δεν έχω ψωμί. Λείπει η νόηση, λείπει το μυαλό. Τώρα, επειδή αυτά αποτελούν είτε στοιχεία κατασκευής του ανθρώπου, δηλαδή η δομή του, είτε αποτελούν στοιχεία διαμορφώσεως της προσωπικότητας όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, το αληθές είναι ότι είναι και τα δυο. Δηλαδή από δομή του άνθρωπος μπορεί να είναι νοητικός ή να είναι βουλητικός ή να είναι συναισθηματικός. Από δομή του όμως μπορεί πολλά πράγματα να διορθώσει. Και όπως ακριβώς έχουμε την φυσική ροή του ποινίου εδώ στην πόλη μας, αλλά όταν πλημμύριζε είχε πολλά νερά, το νερό κατέστρεφε την πόλη, φρόντισαν οι άνθρωποι να ανοίξουν μια κήτη βαθιά, καλή, ή ακόμη να δημιουργήσουν ένα παραποταμάκι, μια παρακαμπτήριο του ποταμού για να μην γίνονται πλημμύρες. Έτσι και ο άνθρωπος λέγει, υστερώ στο συναίσθημα, πρέπει να το μεγαλώσω. Υστερώ στη νόηση, πρέπει να τη μεγαλώσω, πρέπει κάτι να κάνω. Όταν επισημάνει ο άνθρωπος που υστερεί, μπορεί να προσφέρει μια, στον εαυτό του μια μεταβολή, μια αλλαγή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αφάνταστα σημαντικό. Διαμορφώνει, παιδιά, την προσωπικότητά του. Ο τέλειος άνθρωπος έχει ένα ισογόνιον τρίγωνο. Ο τέλειος, θα λέγαμε, στην ανθρωπίνη πλευρά του Ιησού Χριστού συναντάμε αυτά τα τρία. Θα σας θυμίσω ένα σημείο. Αυτό το σημείο δεν είναι σημείο χολότητος της προσωπικότητας της ανθρωπίνης, παρότι στον Χριστό το πρόσωπο είναι ένα. Το πρόσωπο είναι ένα, είναι το αυτό το μυστήριο, έχουμε δύο ουσίες αλλά ένα πρόσωπο. Αλλά θα σας πω κάτι που ίσως να είναι μια χαραμάδα που να ξεφεύγει και να βλέπουμε σαν κάτι που πάει να μην είναι αρμονικό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Αλλά η αγάπη του Θεού, η σοφία του Θεού αφήνει αυτές τις χαραμάδες για να γίνει αντιληπτόν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το τέλειος Θεός, αλλά είναι το και τέλειος άνθρωπος. Λοιπόν, όταν πήγε στο νεκροταφείο με εκείνο το πλήθος και τις αδελφές του Λαζάρου για να ειδούν τον Λάζαρο τετραήμερος στον τάφον, τότε βλέποντας εκεί τις αδελφές του να κλαίνε, αλλά και τον κόσμο να κλαίει, ο Κύριος συνεκινήθη και έκλαψε. Τι πιο ανθρώπινο από του να κλάψεις? Μάλιστα οι Ιουδαίοι παρετήρησαν ότι ο Κύριος έκλαψε, δάκρυσε. Δεν πήρε βέβαια μαντήλια να βγάζει μίξες, όπως συνήθως κάνουν πολλές φορές, ναι. Αλλά εδάκρυσε. Και τι είπαν? Είδε πως εφίλει αυτόν, για κοίταξε πως τον αγαπούσε. Αλλά ο Κύριος, ξέρετε τι έκανε? Ενευρυμίσατο το πνεύμα τι. Εμβριμώ, θα πει μαλώνω, επιπλήττω. Επέπληξε τον εαυτόν του να μην κλάψει. Διότι σε λίγα λεπτά θα γίνεται η Ανάσταση του Λαζάρου. Εδώ βλέπει κανένας κάτι που πάει, είναι ανθρώπινο και πάει να φύγει, αλλά δεν φεύγει. Στον Ιησού Χριστό είναι σταθερό. Αυτό έγινε μόνο και μόνο για να δούμε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ήτο όμως, προσέξτε, τελεία.
Σε εμάς δεν υπάρχει τελεία φύσης, φέρουμε το προπατορικό αμάρτημα, φέρουμε την κλίση του προπατορικού αμαρτήματος και το τρίγωνό μας δεν είναι ποτέ ισογόνιον. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ισορροπία, μια αρμονία ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις. Δηλαδή του νου, του συναισθήματος και της βουλήσεως, της φρονήσεως, της σοφροσύνης και της ανδρείας, που αυτήν την, θα λέγαμε, την διευθέτηση την επιτελεί η τετάρτη αρετή που λέγεται δικαιοσύνη και που θα μεταφραζόνταν, θα λέγαμε, για το καταλάβουμε καλύτερα, με την αρετή της διακρίσεως. Ό,τι σας εξήγησα το λέγουν οι πατέρες. Αυτό που σας είπα, οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Προσέξτε όμως τώρα να έρθω στο θέμα σοφροσύνη. Τώρα φεύγω από αυτό, γιατί σας είπα η ορολογία αλλάζει μέσα στους αιώνες. Σήμερα σοφροσύνη, όχι σήμερα, ήδη και από την αρχαιότητα, ή αν θέλετε η αρχική έννοια της σοφροσύνης, ή το ότι της φρονήσεως. Δηλαδή ήταν ένα στοιχείο που ανήκε στο νου αλλά δεν ανήκε στην καρδιά. Είναι θέμα πια πως μεταβάλλεται η ορολογία μέσα στους αιώνες. Και εξηγώ. Σοφροσύνη θα πει ο έχων σώας τας φρένας. Αυτό θα πει σοφροσύνη. Ο έχων σώας τας φρένας. Λέμε, το λέμε και σήμερα. Έχει, λέει, σώας τας φρένας. Τι είναι, αυτό, φρένες που λέμε, το μυαλό. Είναι το μυαλό. Τι θα πει ότι έχει σώας τας φρένας. Θα πει, έχει σώας, θα πει ολόκληρος. Δεν του υπολείπεται, δεν ξεβίδωσε καμία βίδα από το μυαλό του. Δηλαδή έχει σωστό μυαλό. Έχει ακέραιο μυαλό. Αυτό θα πει σοφροσύνη. Αλλά ξέπεσε η λέξη ως νόημα και τώρα, στην εποχή μας τουλάχιστον, σοφροσύνη θα πει εκείνος που είναι αγνός, που δεν πηγαίνει στην ανηθικότητα, αυτός λέγεται ότι έχει σοφροσύνη. Δηλαδή αγνότητα. Έχει παρθενικότητα. Λέγεται ότι έχει σοφροσύνη. Αυτά για τις αρετές, παιδιά. Αλλά επιτρέψατε μου να τονίσω, όλες είναι σπουδαίες και θεμελιώδεις, θεμελιακές, αλλά η ανδρεία είναι μια αρετή που δεν την έχουμε προσέξει. Και η ανδρεία δεν είναι βεβαίως η αρετή εκείνη που μπορούμε να σπάσουμε τα μούτρα του αλουνού, γιατί θα επιδείξουμε δύναμη στα χέρια μας και πολλές φορές, ιδίως στην εφηβική ηλικία, μάλιστα τα αγόρια, αλίμονα το έκανε και κανένα κορίτσι αυτό, προσπαθούν να επιδείξουν δύναμη μυϊκή. Δεν είναι αυτό, παιδιά, η ανδρεία. Βεβαίως και αυτό λέγεται ανδρεία, αλλά είναι μια σωματική δύναμη, μια μυϊκή δύναμη, ενώ η ανδρεία είναι ιδιότητα της ψυχής, είναι το ανδρείον φρόνημα. Από εκεί πηγάζουν άλλες αρετές, όπως είναι η υπομονή. Το πρώτο παιδί της ανδρείας είναι η υπομονή, είναι η επιμονή και ούτω καθεξής, η καρτερία κλπ. Αλλά ας φύγω όμως από την απορία αυτή για να πάμε λίγο πιο κάτω.